Hello, hello, και τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Εγώ είμαι εδώ με τα 6 κουτσουδάκια μου και πάμε να σας δείξω το part 2 από τα αγαπημένα μου κοσμήματα. Αν προλάβουμε, γιατί η κάμερα κλασικά τη φόρτιζε όλο το βράδυ και είναι η μπαταρία. Ξεκινάμε με μια πάρα πολύ ωραία κουλβερίτσα. Όταν είχε πάρει το σοφάκι, είναι πολύ ζεστή για χειμώνα. Πάρα πολύ ωραία και είναι και πολύ ωραία φορεμένη. Αυτή μια παρόμοια μου έχει πάρει, τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ωραία όπως και να έχει. Αυτό εδώ το φόρεσα πάρα πολύ το καλοκαίρι. Είναι σαν κοχυλάκι κρεμαστό, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό μου το έχει πάρει η φίλη μου η Σοφία. Ένα βρεσολάκι το οποίο έχω από τη γιαγιά μου την αγαπημένη, την Αντιγόνη. Πάρα πολύ όμορφο και κομψό. Μου αρέσει αυτό το δαχτυλιδάκι που είναι έτσι σε σχήμα φιδιού. Αυτό το είχα πάρει από το ΣΥΝ, είναι πάρα πολύ οικονομικό. Σε βραχιολάκι έχουμε και αυτό εδώ, μου το είχε πάρει η Λόρα μία φίλη μου, παλιά στο γενέθλια. Και είναι τέλειο για καλοκαίρι, μαύρες με κτλ. Δείχνει πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα. Αυτή είναι εδώ, την αλυσιδίτσα, αυτό εδώ το γαλάζιο, θα το βάλω και τώρα. Είναι φανταστικό, είναι τέλειο. Και είναι αυτό εδώ, είναι μια πετρούλα γαλάζια, πανέμορφη. Και το είχα πάρει από ένα παζάρι, αλλά δεν παθαίνει τίποτα παιδιά, είναι τέλειο. Εντάξει, τώρα δεν πάει με το χρυσό, πάει με τα κουτσιδάκια μου όμως. Λοιπόν, πρόβλημα εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάντων συνεχίζουμε. Τώρα αυτά σας τα έχω δείξει. Δεν σας έχω δείξει αυτό εδώ. Αυτά τα σκουλαρικά και τα οποία και θα βγάλω αυτά που φοράω. Αυτά είναι από τη μου. Είναι πάρα πολύ συμπαθητικά, συμπαθέστατα και πολύ ελαφριά. Αλλά ήδη έχουν αρχίσει και σκουριάζουν. Και τα έχω βάλει δύο φορές. Πάμε να βάλουμε αυτά εδώ. Τα οποία είναι τέλεια. Είναι Σβαρόφσκι. Είναι φανταστικά και μου τα έχει κάνει τώρα ο αδερφός μου, ο Νίκος, όταν είχα γεννήσει. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και έχουν και συναισθηματική αξία. Για ευνόητος λόγος ότι μου έχει κάνει δώρα η οικογένειά μου, η νονά μου και αυτά, τα αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό μου το έχει κάνει δώρα μια κοπέλα από εδώ, η Πέπη, η οποία έχει, πώς το λένε, φτιάχνει κοσμήματα, Κυριακή και τα λοιπά. Θα σας έχω κάπου το προφίλ της από κάτω στην περιγραφή. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γλυκούλη. Pepe Treasures λέγεται και στο TikTok. Και έχει, να το, πολύ ωραίο και αυτό. Το φοράω πολύ το καλοκαίρι. Και μου έχει κάνει δώρο και αυτά εδώ τα σκουλαρικά. Καθίστε να τα βρω τώρα. Μέσα στο χάος, Παναγία μου, γίνεται ένας χαμούλης. Μέχρι να τα βρω, θα σας δείξω κάποια άλλα από ΣΥΝ, κρυκάκια. Λατρεύω τα κρυκάκια σε όλα τα μεγέθη. Ωραία είναι και αυτά, τα έχω βολευτεί, είναι πανάλαφρα και πολύ όμορφα. Βέβαια, ποιοτικά είναι εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο. Αυτό εδώ το βάζω σε κάποια άλλη σελίτσα, μου το έχει κάνει δώρο η Μανούλα. Και πολύ το αγαπώ, ό,τι μου έχει κάνει δώρα η Μανούλα. Το ξέρετε, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τη Μανούλα. Άλλα σκουλαρικάκια που μου αρέσουν πολύ, δεν βρίσκω το άλλο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Άλλα σκουλαρικάκια είναι αυτές εδώ οι λεοπάρ καρδούλες. Πάρα πολύ παλιές, αλλά όμορφες. Γλυκούλικες. Αυτό εδώ το δαχτυλιδάκι το είχα πάρει από ένα παζάρι πολύ οικονομικά και μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια έχουν φύγει μια-δυο πετρούλες. Αλλά, okay. Το full, δεν βγαίνει επίσης, κόλλησε. Το full αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ που είναι από τη γιαγιά μου. Αυτό το πανέμορφο φοράει και στο γάμο του αδερφού μου. Δεν ξέρω πώς λέγεται, νομίζω αμέθιστος λέγεται αυτή η πέτρα. Είναι οικογενειακό κοιμήλιο και στο δαχτυλίδι το προστατεύω, το προσέχω και δεν το φοράω συχνά γιατί φοβάμαι μην το χάσω κτλ. Αλλά είναι το αγαπημένο μου, το λατρεύω, όπως και τη γιαγιά τη λάτρευα, την Αντιγόνη.
Άλλο ένα ζευγάρι κρυκάκια από Shein. Πολύ καλά για τα λεφτά τους, ήταν πάνω φθηνά. Αυτά εδώ που είχα πάρει από τα Alleyway και είναι πολύ εντυπωσιακά. Βέβαια είναι αρκετά βαριά για το αυτή, αλλά είναι πανέμορφα και εντυπωσιακά. Τώρα, αυτό είναι καινούριο αγαπημένο. Τα έχω βάλει μόνο μία φορά, αλλά είναι τέλεια, είναι από Τίμου. Είναι αυτές εδώ, οι καρδούλες, οι βελτέ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και σίγουρα για χειμώνα με ζυπάκο και το μαλλί πιασμένο, ξέρω εγώ, ή φουτεράκι ακόμα, ή κάποιο μαύρο απλό φορεματάκι, νομίζω θα είναι τέλεια. Βασικά με όλα τα χρώματα πάνε. Είναι μαύρα, οπότε πάνε με όλα. Αυτό είναι ακόμα ένα βραχιολάκι που είχα πάρει από εταιρεία Rhinso. Είναι χαριτωμένο, αλλά δεν μου αρέσει πολύ το χρώμα του, γιατί δεν είναι ούτε bronze, ούτε rose gold, ούτε χρυσό. Οπότε, μ' αρέσει το φιωγκάκι, μ' αρέσει το σχέδιο, αλλά σαν χρώμα δεν με τρελαίνει. Μου αρέσουν τα άλλα τρία που είχα πάρει, αυτό είναι λιγότερο αγαπημένο. Κάποια σκουλαρικάκια, κρυκάκια που μου έχει πάρει η φίλη μου Σοφία. Και είναι φανταστικά, είναι από τζάμπα, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Πάρα πολύ ωραία και εγώ τρελαίνω με μια σκουλαρίκια. Ό,τι είδος σκουλαρίκια και να μου φέρεις, νομίζω ότι θα σου πω ότι μου αρέσει. Δηλαδή, δεν είμαι καθόλου περίεργη. Μ' αρέσουν όλων των ειδών τα σκουλαρίκια. Λοιπόν, πάμε σε κρεμαστά τώρα, άμα μας αφήσει η κάμερα δηλαδή. Και έχουμε ένα απλό, έτσι, αυτό μου αρέσει για καλοκαίρι, με μια λευκή καρδούλα. Αυτό μου αρέσει με μαγιό, έτσι να κάνω layering το καλοκαίρι. Τώρα χειμώνα δεν το πολύ φοράω να σας πω την αλήθεια, αλλά για καλοκαίρι έχω κάνα δύο τέτοια και τα φοράω μαζί και μου αρέσουν πάρα πολύ. Για τώρα εντάξει να μου αρέσουν πολύ. Αυτή την αλυσιδίτσα την είχαν κάνει δώρο στο μικρό στη βάφτισή του. Τη φόραγα πάρα πολύ παλιά. Εννοώ τη φόραγα όχι πάρα πολύ παλιά, πάρα πολύ ακόμα παλιά. Αλλά επειδή μου είναι λίγο μεγάλη και δεν μπαίνει πιο σφιχτά, μου έχει φύγει μία-δύο φορές και επειδή φοβάμαι να τη χάσω, δεν θα τη βγάλω. Και θα την πάω κάπου να μου τη στενέψουν, ίσως δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω, θα δω. Για να τη φοράω και να τη φοράει μετά και ο Δημητράκης. Είναι καλή ποιοτικά, δεν είναι ψεύτικη. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ που ήταν η ταυτότητά μου. Την είχε πάρει η νονά μου μικρή. Και είναι πολύ της μόδας τώρα τα τελευταία αυτά, οι πλάκες που είναι έτσι τετράγωνες, οπότε τη φοράω αρκετά συχνά, μ' αρέσει. Και αυτό εδώ μου το έχει πάρει η νονά μου και μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα μικρό σταυλουδάκι και είναι χρυσό, το έχω πάρα πολλά χρόνια, όπως και η ταυτότητα προφανώς, το έχω έτσι πολλά χρόνια και δεν έχω πάθει τίποτα. Γενικά νομίζω ότι είναι καλύτερο να παίρνουμε λιγότερα σε κοσμήματα πάντα. Είτε ατσάλινα είτε καλύτερης ποιότητας. Και ας είναι ένα τσάκ πιο ακριβά. Γιατί είναι κάτι που δεν σκουριάζουν με δύο φορές. Και θα σου μείνουν και θα το έχεις ρε παιδί μου. Μένα μου αρέσει να αλλάζω γενικά κοσμήματα και τα λοιπά στα βίντεο και γενικότερα. Αυτή είναι η ιστορία που έπεσε. Τώρα η μπαταρία είναι 0 αλλά γράφει ακόμα. Δεν ξέρω τι φάση. Λοιπόν, πάμε σε άλλα κολλιέ. Το οποίο με μπέρδεψα. Κάτι ξεμπέρδεψα τα τώρα αυτά να πιαστούν. Δεν θέλω καθόλου να τα ξεμπερδεύω. Λοιπόν, άλλο ένα κολλιδάκι. Νομίζω είναι σβαρόφσκι και αυτό. Και αυτό μου το είχε δώσει η μαμά της μικρής. Είναι πάρα πολύ όμορφο και εντυπωσιακό και αυτό. Είναι ασημένιο, μαύρο και κάνει κάπως έτσι κίτρινο. Θα σας εξηγήσω, είναι λίγο περίεργο το χρώμα, αλλά είναι πολύ ωραίο. Είναι καρδούλα, είναι αρκετά βαριά. Είναι πολύ ωραία και η αλυσιδίτσα έτσι λεπτεπίλεπτη. Έχω αρκετές καρδούλες γενικότερα. Συνεχίζω με αυτό εδώ το φύλλο. Αυτό μου το έχει πάρει ο Γιάννης από το Τολό. Ήθελε να μου πάρει ένα άλλο πιο ωραίο, αλλά εγώ είχα κολλήσει με αυτό το φτεράκι. Τέλος πάντων, είναι μαύρη αλυσιδίτσα. Και αυτό είναι κάπως χρυσούλι. Είναι καλή ποιότητα, ήταν ψιλοακριβούλι, αλλά δεν το έχω φορέσει πολύ. Δεν ξέρω.
Το φόρεσα όταν το πήρα. Άλλο ένα κολλιέ που μου αρέσει πολύ είναι αυτό εδώ. Είναι μία απλή καρδούλα σημαίνια με στρασάκια. Όχι καρατίβα, συγγνώμη, από σύνη είναι αυτό. Απλούλιτο, αλλά είναι γλυκούλικο. Μ' αρέσει δηλαδή. Και νομίζω, όπως βλέπω τώρα τα κοσμήματα, ότι δεν χρειάζεται να πάρω τις καρδούλες. Έχω όλα τα μεγέθη, όλα τα χρώματα. Είμαι κομπλέ. Ένα επίσης που πραγματικά έχω λιώσει. Το έχω λιώσει πραγματικά. Είναι αυτό εδώ από καρατίβα. Έκλεισε η κάμερα, όπως καταλάβατε. Το οποίο είναι αλυσιδίτσα χοντρή και κάτω κρέμεται το α από το αρχικό μου. Είναι τέλειο απλά, δεν έχει πάθει τίποτα. Το φόραγα φουλ και το φοράω αυτό ακόμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τέλειο. Και μου το είχαν κάνει δώρο, είχα κάνει ένα βίντεο ας πούμε αφιερωμένο στο καρατίβα και μου το είχαν κάνει δώρο. Και μου είχαν κάνει δώρο και αυτό το πάρα πολύ όμορφο εδώ. Το οποίο έχει το αρχικό του Δημήτρη, έχει καρδούλες. Καθίστε να τις φτιάξω να είναι σωστά. Λοιπόν, εδώ. Έχει καρδούλες μικρές και στη μέση έχει ένα δέλτα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε τώρα, τέλος πάντων, ελπίζω ότι το βλέπετε καλά. Είναι πανέμορφο και αυτό και αυτό το έχω φορέσει πάρα πάρα πολύ. Και αυτό μου το είχε πάρει πάλι η μαμά μου. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και αυτό είναι πολύ ακριβό. Είναι από καλό κόσμο το πουλείο. Είναι μια χρυσή αλυσιδίτσα που έχει μια περλίτσα και ένα φιλαράκι. Και δείχνει τέλειο έτσι φορεμένο, δείχνει πολύ κομψό και πολύ chic. Αυτά τα κρεμαστά έτσι. Γενικά φορά πιο πολύ χρυσά όπως καταλαβαίνετε. Μετά μου αρέσουν πάρα πολύ οι κρίκοι, όπως σας είπα, σε πιο μεγάλους, σε πιο μικρούς. Γενικά με τους κρίκους έχω λατρεία. Οι ίδιοι απλοί κρίκοι μου αρέσουν. Αυτά τα είχα πάρει από Πολωνία, τα είχα φορέσει πάρα πολύ, αλλά τώρα έχουν σχολιάσει. Και ό,τι σχέδιο έτσι είναι με κρίκους, αυτό έχει χαλάσει, να το πετάξω. Αυτά εδώ μου αρέσουν πολύ. Αυτά τα είχα πάρει από ένα site με χειροποίητα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, νομίζω το Instagram. Και άλλη κρίκη έτσι, άλλο σχέδιο. Γενικά με τους κρίκους έχω τρέλα, παιδιά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό εδώ δεν χάλασε, οπότε... Γεια σου. Αυτό το βίντεο, αγάπες μου. Η μπαταρία τέλος, δεν επιμένω άλλο. Έχουμε βέβαια να δείξουμε και αυτά και ένα κουτί Σβαρόφσκι που είναι γεμάτο έτσι ωραία κοσματάκια. Οπότε αν δεν σας κουράζω και σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο και θέλετε να δούμε και το τελευταίο part και να κάνουμε και ένα declutter μαζί, γράψτε το μου από κάτω. Οπότε να κάνουμε και τρίτο part, ελπίζω να μην σας κουράζω. Και εκτός από αρώματα και body lotion, γράψτε μου τι άλλη συλλογή θα θέλετε να δείτε. Θα σας έχω από κάτω όλα τα βίντεο από τις συλλογές, με τσάντες, με καλλιτικά, με ό,τι έχω κάνει με θέμα συλλογή. Θα είναι από κάτω. Και θέλω να μου γράψετε τι άλλη συλλογή θα θέλετε να δείτε. Αυτά από μένα, φιλάκια, να περνάτε όμορφα. Σας φιλώ, σας αγαπώ, σας χαιρετώ. Εγώ και τα κουτσελάκια μου. Να είστε καλά. Γεια σας. Ελπίζω να σας άρεσαν τα κοσμήματά μου. Γράψτε μου και εσάς ποια σας άρεσε.